άγιοι επιστολέ μας, Κύριε, Κύριε Μακάριε, σεβαστοί μας πατέρες, Κύριε Γιωμάνη Ψαλμάτη, Πρόεδρε της Ορθοδόξου Χριστιανικής Ενώσεως, καθηγητά κύριε Μιχαήλ Αντωνιάδη, ιδρυτή και πρώην πρόεδρε της Χριστιανικής Ενώσεως, κύριε Στυλιανέ Ραφαλέτου, πρόεδρε της Ενορίας των Αγίων Πάντων, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην σημερινή εκδήλωση στα πλαίσια των εορτασμών της επετείου των 200 χρόνων του 1821, που είναι η τέταρτη κατά σειρά παράσταση της Ορθοδόξου Χριστιανικής Ενώσεως, υπό της αιγίδας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυσταλίας. Επίκεντρο της απόψινης παράστασης θα είναι ο σημαντικός ρόλος που έπαιξαν στην Επανάσταση οι τρεις πιο γνωστές ηρωίδες του αγώνος. Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα από τις Πέτσες, η Μαντό Μαυρογένους, η Αρχοντοκούλα της Νικόνου και η Δόμνα Βισβίζη από τη Θράκη. Και οι τρεις αυτές ηρωίδες αφιέρωσαν τις τεράστιες περιουσίες τους στον αγώνα. Όμως και οι ίδιες πήραν τα όπλα και με ανδρεία και αυταπάρνηση αγωνίστησαν για τη λευτεριά της πατρίδας. Η αυτοθυσία τους και προπαντός η αγάπη τους για την Ελλάδα τις επέβαλαν στην εθνική συνείδηση του γένους μας ως παραδείγματα γυναικείου ηρωισμού, φρονήσεως και ανδρείας. Την εκδήλωση σήμερα θα την επιμελούνται και θα παρουσιάσουν οι Ορθόδοξες Νεανικές Ομάδες Κοριτσιών, που φέτος εορτάζουμε 60 χρόνια από την ίδρυσή τους στην Αυστραλία. Μαζί με τη συμμετοχή νεωτέρων μελών του Ορθοδόξου Χριστιανικού Φιλικού Κύκλου. Yeah.
many extraordinary women of the 1821 revolution was Mando Mavrogenous, who was a beautiful, wealthy, aristocratic young lady. She was passionate about Greek independence and influenced the ladies of Europe to support the Greek Revolution. The play that you are about to see depicts her passion for Greek freedom and shows how she urged the leaders of Mykonos to raise the flag of the revolution, promising to fund the war effort on their island. The difficulties and resistance she experienced from members of her own family did not prevent her from giving her entire fortune for Greek independence. Με ρωτάτε, κύριε Υπουργέ, τι έχω προσφέρει στον αγώνα. Τι έχω προσφέρει στον αγώνα. Εγώ, η Μαντώ Μαυρογένους. Τίποτα. It is spring of the year 1821. Mandó Mavrogenous is at her uncle's house on the island of Tinos. She and her mother relocated there after the assassination of her father in 1818, who was a member of the Filiki Etheria and was actively involved in promoting its liberation. Age 25, well-educated, wealthy, and attractive, she has drawn the attention of many suitors and admirers. However, despite her noble birth and many attributes, her thoughts and her heart continue to long for a time when she can see her beloved country free. Χαίρετε, κορίτσια. Γεια σας, θείο. Τι διαβάζεις, Μαντώ. Να, οι Σωκράτους λόγοι. Είδες τι θησαυρούς έχουμε. Κανένας άλλος λαός δεν έχει τέτοια κληρονομιά. Όλη η Ευρώπη σέβεται τους προγόνους μας, θεία. Όλοι οι μορφωμένοι της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Γερμανίας, όλοι στη Βιέννη και στη Τεγέστη θαυμάζουν τους αρχαίους Έλληνες. Όμως εμείς εδώ ζούμε κάτω από την τυραννία του Τούρκου. Ο Θεός είναι μεγάλος, Μαντώ. Κάποτε θα είμαστε ελεύθεροι κι εμείς. Και θα πάρουμε τη θέση μας μαζί με όλα τα έθνη της Ευρώπης. Πώς λαχταρώ αυτή την ώρα να ειδώ στο Αιγαίο πέλαγος να αρμενίζει ένας ελληνικός στόλος και όχι τουρκική αρμάδα. Γιατί κουνά στο κεφάλι σου, Ειρήνη? Αντίνακο, αποκλείεται. Η Οθωμανή είναι μεγάλη αυτοκρατορία. Με μεγάλη αρμάδα και μεγάλη δύναμη. Εμείς τι έχουμε? Μία μικρή και ταλαιπωρημένη χώρα. Ναι, αλλά αν μας βοηθήσουν οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης και η Ρωσία, τότε σίγουρα κάτι μπορεί να γίνει. Η Ρωσία? Ναι, όπως μας το υποσχέθηκε και άλλοτε και μας εγκατέλειψε. Η Αγγλία μόνο το συμφέρον της προσέχει. Και οι άλλοι, εξαιτίας της Γαλλικής Επανάστασης, δεν ενδιαφέρονται για Επανάσταση. Λάθος. Μπορούμε και να το καταφέρουμε μόνοι μας. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Είναι πάρα πολύ στο Μωριά, στη Ρούμενη, στα νησιά και όπου υπάρχει Ρωμιός. Περιμένουν και ετοιμάζονται για ένα μεγάλο ξεσηκωμό. Έτσι λένε μερικοί. Αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Και με τι χρήματα, με ποια πολεμοφόδια,
Με τη στρατό θα διώξουμε το μεγάλο τύραννο. Με τη βοήθεια του Θεού. Και ό,τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας και η καθημιά μας. Όταν έρθει αυτή η στιγμή και πλησιάζει, τότε θα δώσω κι εγώ ό,τι έχει προορίσει ο πατέρας μας για μένα. Αυτός είναι ο πόθος μου και αυτός θα γίνει πλέον ο σκοπός της ζωής μου. Και αν δώσουν όλοι που είναι σαν εμάς, τότε θα κάνουμε στρατό και πλοία και πολεμοφόρια. Μαντώ, λες ανοησίες ότι θα δώσεις τους θησαυρούς της οικογένειας μας. Οι μαυρογέννηδες τα φυλάνε πιστά από γενεά σε γενεά. Τι βλέπεις στα βουλά και σε τόσο ανήσυχη? Ένα καϊκί παράξενο, κυρά μου. Πρώτη φορά το βλέπω. Δεν μοιάζει με τα δικά μας. Έχεις δίκιο. Σαριανό φαίνεται. Τι ήταν κόσμος που κατέβηκε κιόλας στο λιμάνι? Για δες, η Βαγγελιά έρχεται τρέχοντας. Τι να συμβαίνει? Σε ουρανία! Μαντώ! Ανοίξτε! Πάω να ανοίξω. Τι συμβαίνει, Βαγγελιό? Ακούτε! Ακούτε, ακούτε! Ήρθε ένα ψαριανό καίκι! Ναι, το είδαμε. Λοιπόν, μόλις κατέβηκε ο καπετάνιος, ζήτησε τους πρόστους. Μαζεύτηκαν όλοι γύρω του, γρήγορα, και τους είπε. Λέγε, Βαγγελιό, τι τους είπε? Θεία, ήρθε ο καιρός της λευτεριάς μας! Πώς το είπες? Τούτο μόνο άκουσα. Αυτό που προσμένομαι αιώνες τώρα. Ο παντοδύναμος εδόκησε να γίνει. Το γένος μας αναστέλλεται! Μα τι είναι αυτά που λέει? Πες το πάλι, Βαγγελιό. Το είπα καθαρά. Το γένος μας αναστέλλεται. Ο Μουριάς και η Ρουμελή, απ' άκρη σ' άκρη, καίγεται από το επαναστατικό του φέκι. Ο Σταυρός νικά! Αυτό που τόσα χρόνια κατηρούσα, ήρθε η ώρα να το ακούσω. Ευλογημένος να είσαι, Κυρία. Τι άλλο έχεις να μας πεις, Βαγγελιό? Ότι σε λίγο η Επανάσταση θα φουντώσει και στα νησιά μας. Ήδη τα νησιά, η Ήδρα, οι Σπέξες και τα Ψαρά έχουν ξεσηκωθεί. Είναι όλοι αποφασισμένοι. Ευλογημένη μέρα, κορίτσια. Ευλογημένη μέρα. Θα αγωνιστούμε όλοι με την καρδιά μας. Ή θα νικήσουμε, ή θα χαθούμε. Μα όλοι μαζί κάτι θα καταφέρουμε. Σου το είπα, Ερήνηδε, σου το είπα. Τι περίμενα πώς και πώς αυτή τη στιγμή. Τώρα πρέπει να φύγουμε αμέσως για την Μύκονο. Η θέση μας είναι εκεί τώρα. Ω Θεέ μου, ευλόγησε την πατρίδα μας. Ευλόγησε τον τίμιο αγώνα μας. One year later, upon hearing the news of the revolution, Mando immediately crossed the Mykonos, where she roused the locals and incited them to revolt against their Ottoman rulers. She used her own personal funds, intended as her dowry, to arm and man two ships, and continued spending vast sums of money on the war effort, sending soldiers to various parts of Greece. Word of her activity spread and gave hope and strength to many, and her renown grew. Αυτό το κορίτσι ολοφλόγα είναι!
πάλι αυτήν την αμαλία. Έδωσε όλη την καρδιά της στον αγώνα. Και θα δώσει όλη την περιουσία μας. Μα ο πατέρας πρώτα άναψε τη φλόγα. Δεν ήταν κι αυτός μέλος της φιλικής εταιρείας. Ναι, το ξέρω. Μιλούν συνέχεια για την ελπίδα της ελευθερίας. Μα σε ένα χρόνο τον ξεπέρασε τον Νικόλαο. Μου είπα πως χθες πήγε η Μαντώ. Μέσα στο συμβούλιο του Προεστώ. Είχα μαζευτεί για να αποφασίσω για την επανάσταση και κάποιοι ήταν διστακτικοί. Η Μαντώ τους είπε: «Ήρθα να δώσω όλη την περιουσία μου στον αγώνα. Εμπρός, ρίξτε τα καράβια μας στη θάλασσα, να μην μείνουμε τελευταίοι στον αγώνα!» Αυτό ήταν. Την ίδια στιγμή κήρυξαν την επανάσταση του νησιού μας και την ανεκήρυξαν αρχηγό τους. Φοβάμαι, Αμαλία, για μια γυναίκα από αριστοκρατική καταγωγή. Ανησυχώ για τη Μαντώ. Και εγώ φοβάμαι για την περιουσία μας. Το μάθετε το νέο. Για τη Μαντώ με τον Χρήστος λες. Όχι, για το μεγάλο κακό που έγινε στοιχείο. Δεν νομίζω έχει συμβεί ποτέ σε τέτοιο κακό. Τι έγινε στοιχείο. Ο Τούρκικος στόλος με 46 πλοία και 7.000 στρατιώτες κάψαν το νησί από άκρη σ' άκρη. Τις επόμενες μέρες χιλιάδες Τούρκοι κατέφρασαν και άρχισαν να σφάζουν τους σιώτες. Χριστέ μου, αλήθεια, δεν νομίζω ότι έχει δει ο κόσμος τέτοια βαρβαρότητα. Αυτά που έγιναν πέρυσι με τον Πατριάρχη και με τους Χριστιανούς στην Κωνσταντινόπολη και τη Σμύρνα ήταν φοβερό. Μα το δύο φορές χειρότερο. Σφάξανε το μισό νησί. Το ακούτε? Σφάξανε το μισό νησί. Και οι υπόλοιποι σέρνονται στο σκλαβοπάζαρα. Τώρα ασφαλώς θα έρθει και η σειρά μας. Χριστέ μου, θα μας σφάξουνε όλους. Αυτό ακριβώς είπα στους πρόεδρους. Ότι πρέπει να αγοράσουμε όπλα και πολεμοφόδια. Θα πάω αμέσως στην Τίνο για να τα τακτοποιήσω. Βρίσκονται ακόμα χρήματα? Πρόσεξε, Μαντώ! Και σφίξε λίγο το χέρι σου! Μην τα ξοδέψεις όλα! Σκέψου και το μέλλον σου! Για ποιο μέλλον μιλάς, μητέρα? Δεν άκουσες τι έγινε στοιχείο? Οι Τούρκοι έρχονται και στα δικά μας τα νησιά. Μητέρα, η πατρίδα κινδυνεύει. Ό,τι καταφέραμε να ελευθερώσουμε πέρσι, τώρα θα τα χάσουμε. Η σύνεση, κόρη μου, δεν είναι κακό. Έχει δίκιο η μητέρα σου. Για να διατηρηθεί ο αγώνας στα θεία σου πολλά έξοδα, κράτησε και μερικά. Η Μαντώ δεν σκέφτεται για το μέλλον της, ούτε για την οικογένειά μας. Έχει μεθύσει για την επανάσταση. Φαντάζεται ότι είναι πρωτοπαλίκαρο, καπετάνισσα. Δεν σε καταλαβαίνω καθόλου, Ειρήνη. Δεν άκουσες τα φρικά της Χιού. Μα πώς είναι δυνατόν να συνεχίζεις να είσαι αδιάφορη για τον αγώνα μας. Λυπάμαι για τα νέα της Χιού. Αλλά δεν θέλω η οικογένειά μας, με τόση ιστορία και με τόσα πλούτη, να χαθεί. Η οικογένειά μας, Ειρήνη, είναι όλοι σκλαβωμένοι Έλληνες. Το είπα και άλλες φορές. Είμαι έτοιμη να τα δώσω όλα για την ελευθερία. Και αν χρειαστεί να μπω κι εγώ στον αγώνα και να κρατήσω τουφέκι και σπαθί, θα το κάνω! Mando continued to provide strong support for the fight for freedom.
Her open letters to the ladies of French and British society played an important role in bolstering the Philhellenic movement. I yearn for a day of fighting as you yearn for a night of dancing, she wrote characteristically. Καλημέρα σας. Πώς και έτσι πρωί-πρωί. Σε ποιον γράφεις? Στις αγώνισσες που είναι στο Παρίσι και στην Αγγλία. Τους έχω ξαναγράψει να μάθουν τους αγώνες. Πιστεύεις ότι θα συγκινηθούν? Ελπίζω και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν. Ήρθαμε γιατί έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα να συζητήσουμε. Άκουσε καλά. Την Μύκονο ελεύθερη τη θέλουμε όλοι. Την πατρίδα όλοι την αγαπάμε. Αλλά η σύμμαδο το έχεις παρακάνει. Η οικογένεια σου δεν αντέχει άλλο. Ειρήνη, υπάρχουν όρια στην αγάπη για την πατρίδα μας. Εσείς το λέτε αυτό. Η σύζυγος, η αδελφή και η κόρη του σπαθάρι του άρχοντα Νικολάου Μαυρογένου. Οι μαυρογέννηδες δεν έζησαν ποτέ στη φτώχεια και στη στέρηση. Αλλά εσύ οδηγείς την οικογένεια σου σε μια καταστροφή. Τα σπίτια στην Μύκονο τα πούλησες. Τα κτήματα στην Τίνο το ίδιο. Μα τα καράβια τα καινούρια πώς θα γίνουνε? Τα παλικάρια που είναι έτοιμα να πολεμήσουν πώς θα τα βοηθήσουμε? Φτάνει, κόρη μου! Έχεις κάνει παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Πολέμησες ακόμα με το σπαθί στο χέρι. Τώρα φτάνει, όχι άλλο πια. Αν συνεχίσεις έτσι, θα οδηγήσεις όλη την οικογένεια σου σε μια ουδέτερη καταστροφή. Ας αφήσουμε τότε τους Τούρκους να σφάζουν, να ετοιμάζουν, να ρουφούν το αίμα της φυλής μας. Να αφήσεις και κάποιους άλλους να θυσιάσουν για την πατρίδα. Μα το, μάθε το καλά. Όλοι τώρα κοιτάνε το συμφέρον τους. Στην αρχή, Μαντώ, στα πρώτα δύο χρόνια, όλοι αγωνίστηκαν με την καρδιά τους. Και να τα δώσουν όλα, χωρίς να λογαριάζουν την ζωή τους. Μα τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έχει μπει μια άλλη νοοτροπία. Ίσα-ίσα, γι' αυτό πρέπει να βρεθούμε άνθρωποι που θα θυσιάζουν χωρίς να περιμένουν τίποτα. Μα το, δεν το έχεις καταλάβει ακόμα αυτό που σου λέμε και πας να δώσεις και αυτά τα λίγα που σου έμειναν. Δεν έφυγα από την Τεγκέστη για να έρθω εδώ. Συχρός θεατής της επανάστασης των Ελλήνων. Ήρθα να τα διαθέσω όλα. Χάρη του ιερού αγώνας της ελευθερίας, ό,τι κι αν μου κοστίσει. Ορίστε, μία μαυρογέννη, πλούσια και όμορφη, που θέλει να ζει τι ανέβει. Δεν είναι έτσι, κύριε. Μια απλή Ελληνίδα είναι. Μια κόρη από την Μύκονο που αισθάνεται να κάνει το κρέος της για την πίστη και τη ελευθερία. Είναι πολλοί άλλοι που θέλουν να δώσουν όλα για την ελευθερία. Ζούμε με την ελπίδα πως με αυτή τη λίγη μαγιά θα προχωρήσει το γένος μας. Και θα αναστηθεί! Φύγε για τώρα. Τότε δεν έχουμε άλλη επιλογή. Να το ξέρεις. Από σήμερα η οικογένεια σου σε εγκαταλείπει. Δεν έχεις πια οικογένεια. Δεν έχεις μητέρα ούτε αδέρφια. Θείες και συγγενείς. Αφού θέλεις να είσαι πεισματάρα και να επιμένεις, τότε δεν πρόκειται να έχεις βοήθεια από μας. Από αυτή τη στιγμή είσαι τελείως μόνη σου. Σε ξεγράφω από την καθήκη και από την καρδιά μας. Και ό,τι έχει να κάνει για το όνομα Μαυρογένους. Thank you.
για μας η ελπίδα. Με σύνθεσαι στον Υιό σου. Να σώσει την πατρίδα μας από τη διχόνοια. Να μας χαρίσει την ελευθερία μας. Δώσ' μας την ελευθερία. Και σώσε την Ορθοδοξία μας. Να σου ανάβουμε το κερί μας. Άφοβα και ελεύθερα να προσκυνούμε τον Υιό σου. Στη χάρη σου προσπέφτω. Μη με εγκαταλείπεις. Μη μας εγκαταλείπεις. Thank you.
του προγράμματός μας, θέλουμε να παρακαλέσουμε τον Ποιμενάρχη μας να μας απευθύνει μερικά πατρικά λόγια. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνετε εσείς τα παιδιά της ενώσεως και με συγκινείτε πάντοτε. Και ενώ ξεκινάω από την Αρχιεπισκοπή για να μπω σε όλες τις εκδηλώσεις σας, έχοντας πάντοτε στο μυαλό μου τι θα πω, μετά τα αφήνω όλα, διότι αυτά τα οποία παρουσιάζεται μου δίνουν τα ερεθίσματα από άλλα πράγματα. Πιο ωραία, πιο ζωντανά, πιο όμορφα, πιο εκκλησιαστικά, πιο πνευματικά, πιο πατριωτικά. Αυτά όλα τα οποία είδαμε απόψε αποτελούν ερεθίσματα για να μιλάει κανείς για πολλές ώρες. Δεν μπορώ να μην σημειώσω το πώς ξεκίνησε το πολύ επιτυχημένο αυτό έργο το οποίο είδαμε, η θεατρική παράσταση, και το πώς τελείωσε. Το πώς ξεκίνησε είναι ένα ερέθισμα. Η Μαντώ Μαυρογένος ήταν μπροστά στον Υπουργό. Δεν ξέρω αν ξέρετε, η Μαντώ Μαυρογένος πέθανε εγκαταλελειμμένη, σαν να μην πρόσφερε τίποτα στην πατρίδα. Και βρέθηκε στον Υπουργό ζητώντας κάποτε βοήθεια για να μπορεί να επιβιώσει και ο Υπουργός της είπε, «Μα εσείς τι έχετε προσφέρει στην πατρίδα?» Γιατί το λέω αυτό? Διότι με ενοχλεί σήμερα που κάποιοι ανιστόρητοι, άπιστοι και όχι άνθρωποι που αγαπούν το γένος και την πατρίδα ρωτούν την Εκκλησία τι έχει προσφέρει η Εκκλησία στο γένος. Τον κακό του στον καιρό. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όσοι από τους ήρωες πρόσφεραν, πρόσφεραν γιατί πίστευαν. Είχαν Χριστό μέσα τους. Δεν είδα εγώ κανένα από αυτούς τους ήρωες, τους Κολοκοτρωναίους, τους Καραϊσκάκηδες, τους Αθανασίους Διάκους, τους Μιαούλιδες και τις Ηρωίδες. Κανείς από αυτούς δεν ήταν άπιστος. Η Ελλάδα σήμερα έχει γεμίσει από αθέους και απίστους, οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν και οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν μια νέα ιστορία που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και αυτό επεκτείνεται και στην Ευρώπη. Ξέρετε, ο διακοτισμός της Ευρώπης συχαίνεται να ακούει για ελληνισμό. Πείτε τους για τους φιλοσόφους, για τον Σοκράτη, για τον Πλάτωνα. Αυτά όλα είναι καλά για τους αρχαίους θεούς, διότι οι αρχαίοι θεοί ήταν μία ανάγκη και ο κάθε θεός εξυπηρετούσε μία ανθρώπινη ανάγκη. Μην τους πείτε για χριστιανισμό. Στην Ευρώπη μην πείτε για χριστιανισμό. Δεν θέλουν να ακούνε. Γιατί? Δεν θέλουν να αποδεχτούν ότι η Ευρώπη είναι ένα χριστιανικό κράτος. Και αυτό ξεκίνησε από τον ελληνισμό, από τους Έλληνες. Και ζούμε μια διαστροφή σήμερα. Όταν όλοι εμείς βγαίνουμε και φωνάζουμε σε αυτή την ευλογημένη χώρα που μας έστειλε ο Θεός, οι πατέρες από την Παντάνας έχουν κάνει μεγάλο αγώνα, η Ιεράρχη Επισκοπή, η Ένωση, όλοι εσείς, επώνυμοι και ανώνυμοι, για κάποια ιδανικά. Δεν είναι ότι το κάνουμε γιατί εμένουμε σε κάποιες ιδέες παλαιές. Όταν φωνάζουμε όχι στις εκτρώσεις, δεν το κάνουμε αυτό γιατί θέλουμε να επιβάλλουμε μια δική μας νομοθεσία, αλλά φοβόμαστε τα άθεα κράτη. Τα φοβόμαστε όχι για μας που πιστεύουμε, τα φοβόμαστε για το πώς θα κυβερνήσουν τον κόσμο. Τα φοβόμαστε για το τι θα προσφέρουν στα παιδιά μας αύριο μεθαύριο. Διότι όταν σε ένα κράτος ψηφίζεται, θεσπίζεται και περνά αυτή η φιλοσοφία και αυτή η ιδεολογία ότι σε όλα λέμε ναι. Ναι στα ναρκωτικά, ναι στις εκτρώσεις μέχρι τον ένατο μήνα, ναι στις εκτρώσεις και μετά τον ένατο μήνα, λένε στην Αδελαΐδα τώρα.
όταν πούμε ναι και στην ευθανασία, ναι και στην ομοφιλοφιλία, ναι και στην ανηθικότητα, σε όλα ναι. Τότε, σε αυτά τα παιδιά που θα μεγαλώσουν και θα γεννηθούν σε αυτή την κοινωνία, τι ερεθίσματα θα δώσουμε και τι αντισώματα θα προσφέρουμε. Για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό το ναι, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω μια αλληγορική εικόνα. Είναι σαν να βγαίνει ένας ηγέτης και να λέει στο λαό του ναι σε όλους τους ιούς, ναι στο COVID-19, ναι στο φλού, ναι στις λοιμώξεις, ναι στα μικρόβια, ναι σε όλα. Αυτό κάνουμε σε πνευματικό επίπεδο. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπητοί πατέρες, θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την πολιτισμική μας κληρονομιά. Αυτό έκαμε η Επανάσταση. Αυτό έκαμε η Εκκλησία. Μας έδωσε ζωή. Και αυτό είναι το γένος μας, για να φτάσω στο τέλος. Έτσι όπως έκλεισε η θεατρική παράσταση που είδαμε, μας είπε η Μαντώ Μαυρογένους, αγωνιζόμαστε για το γένος. Αλλά το γένος δεν είναι τα συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια. Το γένος είμαστε κι εμείς που ζούμε εκτός Ελλάδος. Και το γένος είναι μια μεγάλη ιδέα. Το γένος των Ρωμιών, το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς Χριστό. Δεν μπορεί να υπάρξει το γένος των Ρωμιών χωρίς Σταυρό. Δεν μπορεί να υπάρξει το γένος των Ρωμιών χωρίς Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί να υπάρξει το γένος των Ρωμιών χωρίς Οικουμενικό Πατριαρχείο και Σταυρωμένη Εκκλησία. Αυτή είναι η ιστορία μας, αυτή είναι η κληρονομιά μας, αυτή είναι η παράδοσή μας. Αλλά όπως τη Μαντώ Μαυρογένους, έτσι έφυγαν όλοι οι ήρωες του γένους μας και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Γιατί αυτά στο γένος μας πάνε μαζί, να μην το ξεχνούμε. Ο Υψηλάντης πέθανε πάυτοχος. Δεν είχε χρήματα, δεν βρέθηκαν χρήματα ούτε για την κηδεία του. Ο Καραϊσκάκης, ο Κολοκοτρώνης, η Μαντώ Μαυρογένους και πόσοι άλλοι που αγωνίστηκαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία, έφυγαν έτσι. Και αυτό επίσης είναι ένα άλλο μήνυμα που πρέπει όλους να μας παραδειγματίζει και να μας εμπνέει. Συγχαίρω με όλη μου την καρδιά τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν και στο θεατρικό αλλά και στα τραγούδια τα οποία τόσο ωραία παρουσίασαν. Συγχαίρω τον κύριο Ψαρωμάτη, τον πρόεδρο της Ενώσεως, για την προσπάθεια αυτή που γίνεται και την οποία ασφαλώς επιστέφει και καταστέφει. Ή να το πω πιο απλά να το καταλάβετε, στεφανώνει, επικροτεί, επιβραβεύει Ιερά Αρχιεπισκοπή μας και εγώ προσωπικά. Συγχαίρω και ευχαριστώ τον πατέρα Στέφανο που ήταν εμπνευστής αυτής της ιδρύσεως, της Ενώσεως, μαζί με άλλους συνεργάτες της εποχής εκείνης και είναι ένα έργο το οποίο έχει πάρα πολλά δώσει στην τοπική μας Εκκλησία και ευχαριστώ όλους εσάς που στηρίζετε κάθε προσπάθεια της Ενώσεως, διότι κάθε προσπάθεια της Ενώσεως είναι προσπάθεια της Εκκλησίας. Ο Θεός να σας ευλογεί και σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα σας ευχαριστήσουμε καθόλου, γνωρίζουμε το πάρα πολύ πρόγραμμα που έχετε τώρα να κάνετε, που με μεγάλη σας αγάπη παρουσιάσατε αυτές τις λίγες, αυτή την κοντά μια ώρα μαζί μας, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Μόνο θα πούμε την φήμη του Σεβασμιωτάτου μας για να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Επισκόπου της Αγίωτας.
Μέσα στην Εκκλησία και ξέχασα να πω ένα ευχαριστώ και στον Πατέρα Κύριλο που είναι ο προϊστάμενος του Ναού για τη φιλοξενία και τη συνεργασία που είχε με τα παιδιά και με την Ένωση και στον Πρόεδρο της Ενωρίας Κοινότητας, τον κύριο Ραφαλέτο. Ευχαριστώ και πάλι, ζητώ συγγνώμη που πρέπει να φύγω, αλλά έχω ένα άλλο γεγονός το οποίο πρέπει να παραστώ, να παραβρεθώ, το οποίο μάλιστα το μετέφερα για να μπορώ να έρθω και εδώ και να πάω και εκεί. Ο Θεός μαζί σας. To protect their shipping from pirates.
By 1821, these cannons were to become the weapons of the revolution. It was with these boats and as part of this navy that the amazing women of the Greek Revolution, Bouboulina Lascarina, Mandoma Vroyenus, and Domna Visvizi, made their mark in the cause for freedom. The islands were among the first to raise the flag of revolution. First the island of Spetses, followed by Psara, and then Hydra, in March and April of 1821, all raised the Greek flag and pledged themselves to the cause. Yakovos Tombazi from Hydra realized that the Greek warships, while well built and in good condition, were no match against the much larger Ottoman fleet in conventional combat. He therefore proposed the use of fireships, which proved to be very effective during the revolution. A fireship was a ship filled with gunpowder, steered into an enemy fleet, and deliberately set on fire in order to destroy ships and create panic. The Greek boats were perfect for this kind of warfare, being smaller and more maneuverable than the Turkish ships. Time and time again, the Greek fireships proved decisive in naval encounters, destroying key Turkish naval assets and preventing the Turks from effective movements in the Aegean. During the war, Greek fireships undertook a total of 59 attacks, of which 38 were successful, which is a testament to the skill, courage, and daring of the Greek sailors. These naval attacks had an enormous effect on the progress of the revolution. The Ottoman army severely outnumbered the Greek fighters, and had they been able to invade Greece via its coast, they would have succeeded in subduing Greece almost immediately. But the Ottoman fleet was constantly harassed by the small, agile boats of the Greeks, which prevented the Turks from landing their armies on the mainland. The Ottoman army was thus forced to travel by land through difficult terrain which did not allow them to make the best use of their superior numbers. On the contrary, the mountainous terrain and narrow passes were favourable to the Greek fighters, who were constantly attacking them and impeding their progress. Throughout the revolution, the Turks tried to destroy the islands and their ships for causing them such difficulties. They made three attempts to conquer Samos, and each time the Samians with the Greek navy successfully repulsed them. The Greek navy succeeded in safeguarding many of the islands, such as Samos, Hydra, Spetses, Mykonos, and others. But unfortunately, were unable to save Chios, Psara, and Thasos. In 1822, the Ottomans destroyed the island of Chios, killing many of its inhabitants. A few months later, the Greek ships of Hydra, Spetses and Psara destroyed the Turkish squadron with the help of Canaris's fireship. Later in that same year, Canaris and his fireship again caused great damage to the Turkish navy at Tenedos. 2 years later, the Ottomans destroyed Thasos and Psara. Then the Greek navy, under the command of Neolis, engaged the combined Turkish and Egyptian fleet in the largest naval action of the war at the Battle of Yarangas near the island of Kos. It ended with a great victory for the Greeks. This naval battle, which lasted from July to December 1824, was the most glorious for the Greeks and the most hurtful to the Turkish navy. This was especially significant as the Egyptian fleet was a huge armada, the largest in the eastern Mediterranean, built and trained by engineers and advisors from France. 2 years later,
from July to December 1826, there were more amazing naval battles. The French Admiral d'Origny, who was a spectator of many of these naval combats, observed and recorded that the smaller Greek ships, especially those from Psara, faced the enemy's line of battleships and frigates with a degree of audacity that was astonishing. What did the Greeks owe their success to? The Greeks owe their success not so much to conventional naval battles, as this was impossible due to their ships being smaller and their guns less powerful. They owe their success to the nautical skill of the Greek captains and the courage of the fireship muleteers, who maneuvered their smaller boats so successfully in amongst the enemy ships, harassing them constantly. On the whole, the Greek navy, made up of converted merchant ships, successfully withstood the assault of five navies, those of Turkey, Egypt, Tunis, Algiers, and Tripoli. It was a Sea David's victory against Sea Goliath. Taking with them their five children.
a baptism of fire began in Imbros. Domna then fought in the Macedonian uprising, with a significant presence in Cassandra, Chalcidice, and continued the fight in central Greece and Skouradis. When her husband died in 1822 during battle, she immediately took over as a captain of a ship. She supported at her own expense the ventures of her ship and led battles for 3 years. The chieftains of Evia and Rumeli expressed their gratitude to the Thracian captain for her contribution, while Ypsilanthus described her as brave lady and captain, and Androtsos as a heroine and benefactor. However, over time, her money ran out, and she could no longer cover the expenses of her boat. She then donated it to the Greek state, fully equipped, and retired. No longer having any property, she lived very poorly. She was given a pension of 30 drachmas for her and her children to live on. Fortunately, one of her children, Themistocles, like other children of Greek fighters, received help from the Hellenic Charitable Society in Paris and went there to study. Before he left, Domna said to him, "My child, you will be adopted and owe your development to French generosity. I may no longer be alive when you return. However, I want you to remember, son, that you must emulate and avenge your father." When her son returned to Greece, educated, he received good positions and was able to help his mother, who lived her final years in Phidias, near the sea, which she loved. She died in 1850, a forgotten fighter. The struggle of the Visvizi family had been recognized by many well-known Greek fighters of the time, and the struggle of Domna is compared to that of Bouboulina. Today, the statue of Captain Andonis Visvizis and Domna Visvizi adorns Paros Square in Alexandroupolis. On the monument, Domna is pointing towards Evros. Oh!
μαντομνίτσα, την όμορφη, την δυνατή, την άρχη καπετάνα, που έχει καράβι ατίμητο, το πρώτο μες στα πρώτα. Καράβι που πολέμησε στις Κύμπρος το Μπουγάλι. Και το πουλάκι στάθηκε και το πουλάκι λέει την είδα, την απάντησα, σημάς τον Άγιον Όρος. Τρεις μέρες navigate.
These were happy days. Together we sailed all over the Black Sea and the Mediterranean, and we were blessed with much wealth. I was only 26 years old when he was killed by pirates. 4 years later, I remarried Dimitri Bouboulis. He was also a wealthy ship owner and trader. Together we had 3 children, before he too was also tragically killed by pirates. That is how it is. But I did not give up on life. I was 40 years old, a widow with 7 children to raise. But my life was not over. In many ways, it was just beginning. I took control of our shipping business and managed to increase the large fortune left to me by my husband. I became so wealthy that even the Ottomans tried to take everything away from me. Well, I was not going to take that. So I traveled to Constantinople. The Russian ambassador of Constantinople was a Philhellene. I walked straight into his office and said, "You must help me." And so he did. He sent me to safety in Crimea, southern Russia. Before leaving, I managed to arrange a meeting with the Sultan's mother. I liked her, and we spoke for a long time. She too promised me that she would help me. And I promised her that I would look after any Turkish women that were in need of help. After 3 months in Crimea, she managed to arrange an amnesty for me and my husband's ships. I was free to return. I was free to own my own ships. It was during that time that I became a member of the Filikia Beria. At last, a revolution was being planned. I decided then and there that I would do whatever it was in my power to make this dream of freedom a reality. I built several warships, and I managed to say that I would use them for trade. The largest of these was my favorite, the Agamemnon. I bribed the local officials to have it built. One day I said to myself, we will be free and we will not have to rot in Turkish prisons just like my father did. One day we will be able to trade freely without having everything taken from us. One day we will be able to work our lands without having to give it all to the Ottoman Empire. We cannot bear this anymore. The time has come to be free. Can you all hear me? No more. We have lived under the Turkish yoke for too long, and we cannot bear it anymore. I have secretly recruited fighters from Spetses. I have smuggled in weapons for the revolution. I have hidden them well, and we are ready. Everything is in its place. I am waiting for the hour of our freedom or the hour of our death. In March of 1821, Laskarina Bouboulina, now aged 50 years old, openly joined the rebellion, raising a Greek flag of the revolution upon the mast of the Agamemnon. It was a unique flag of her own design, based Komnenos' flag of the Byzantine Empire. She became the leader of the first naval force to declare for an independent Greece, and she led her 8 ships, together with other ships from Spetses, to the town of Nafplio in the Peloponnese, one of the major Ottoman strongholds in Greece. Her ships blockaded the harbour and prevented Turkish ships from unloading supplies to the Turks inside the fortress of Nafplio. The town had 3 forts and was defended by 300 cannons. The Ottomans considered it impregnable and did not believe the Greeks could take it. The Turks held out for 1.5 years
before the fort fell to the Greeks. Bouboulina personally led several of the attacks during that period, and she was declared by all who witnessed her as lion-hearted. In nearby Argos, after the initial defeat, when the Greeks were close to giving up, Bouboulina came and gave them courage to continue fighting by providing them with money and weapons. The appearance of Bouboulina mounted on a horse together with her son and many men from Spetses infused the citizens of the city. In the ensuing battle, her son Yannis was killed. While devastated at his loss, her courageous response was, "My son is dead, but Argos was saved." At the siege of Tripoli, the Turkish capital in the Peloponnese, Bouboulina was seen walking into the city, fearlessly, without any bodyguards, to negotiate with the Turks and the Greek captains regarding Hafsid Pasha's harem. She saved the majority of the women of the harem from being killed by convincing the Greek captains that saving Hafsid Pasha's harem was to their advantage, as he would be prepared to pay huge sums of money for their safety. Bouboulina settled in Nafplio till Kolokotronis was imprisoned. The first Greek civil war ended with Bouboulina and her allies being driven from Nafplio. The second Greek civil war, which broke out soon after, resulted in the death of Kolokotronis' son Phanos, who was married to her daughter Eleni, and the imprisonment of Kolokotronis and his followers. Bouboulina was not strictly one of his allies, but her campaign for them to be free and her family ties with Kolokotronis resulted in her being arrested twice and eventually confined to the island of Spetses. Laskarina Bouboulina did not live to participate in the final years of the revolution and see Greece finally free from the Ottoman yoke. Her son, Yorgos Yanouzas, fell in love and wanted to marry a local woman of the Koutsis family. Having lost most of her fortune, the Koutsis family were no longer in a favor between a marriage between their daughter and Bouboulina's son. The young people had eloped and sought sanctuary with Bouboulina when the whole family arrived to take their daughter back. Laskarina arrived at the house and exchanged sharp words with the family in her attempt to get them to leave the young couple alone. She was shot in the forehead by one of the family members and died instantly. After her death, Bouboulina was the first woman to be awarded the rank by the Russian Navy. She was an extraordinary woman, brave and determined. Despite suffering considerable loss and hardship, she not only endured this, but was able to glorify God wholeheartedly. With seven children to support, she dedicated her wealth, her children, and herself to the revolution. Echasat ton andron, ευλογημένος ο Θεός, ο μεγαλύτερος γιος μου έπεσε με το όπλο στα χέρια του. Ευλογημένος ο Θεός, ο δεύτερος και μοναδικός γιος μου, 14 ετών, πολέμησε με τους Έλληνες και τελικά βρήκε έναν ένδοξο θάνατο. Ευλογημένος ο Θεός, κάτω από το σημάδι του σταυρού, το αίμα μου θα ρέει επίσης. Ευλογημένος ο Θεός, θα κατακτήσουμε ή θα πεθάνουμε με τους ζωντανούς, αλλά θα έχουμε την παρηγοριά ότι στον κόσμο δεν αφήσαμε πίσω τους Έλληνες στη σκλαβιά. Τώρα που ο νους μου πάει στις Επανάστασεις, τα επίσημα και τα Άγια Χρόνια εκείνα, σε ξαναφέρνω εμπρός μου πρώτη εσένανε, ατρόμητη Ατσαλένια Μπουμπουλίνα. Ω, τον καπετανέον καπετάνισα, που κυβερνά στο τιμονιού το Διάκη, στο πρόσταγμά σου ο άντρας υποτάζεται και φαίνεται σαν άφραγο παιδάκι. Σου καμαρώνω το κορμί, το μπρούτσινο,
τα χέρια, τα τραχιά και τα μαλλιά σου, που αναλυτά σαφίδια ανατοράζονται και μοναχά αποφεύγω τη ματιά σου. Φοβούμε αυτά τα δύο τα μαύρα κάρβουνα που καίγουν απ' την πύρα της ψυχής σου. Με εκμυδενίζουν, δέβαστο τα αντίκρισμα κι υπεράνθρωπης ζωής σου. Σωρός του εχθρού τα αίμα γυναικόπαιδα, περνάς αργά την πόρτα του φρουρίου κι οι νικητές ολόγυρα αλλάζουνε και πανηγύρι ακόλαστο ετοιμάζουν. Μα εσύ, καβάλα, πάντα στα σπροτάτη σου, σταμάτησες την πόρτα του φρουρίου, σήκωσες το σπαθί σου και τους κοίταξες οφοψηλά σαν άγγελος Κυρίου και φώναξες. Αυτές εδώ που βλέπετε, κανείς δεν θα τις γύψει. Είναι δικές μου, γυναίκες, μάνες, όπου κι αν γεννήθηκαν, όμοια τις λογαριάζω για αδελφές μου. Και εγώ, γυναίκα σημερινή, λαχτάρισα στα θεία ετούν τα λόγια της καρδιάς σου. Κι ήρθα με την ψυχή μου και γονάτισα κάτω από το φως το πράο της ματιάς σου. Ενώ με το σωρό τα γυναικόπαιδα περνάς αργά την πόρτα του φρουρίου. Αγαλματένια στα σπροτάτη σου, αχνή και ωραία σαν άγγελος Κυρίου. Ancient Greek philosophy and history at a college interest, and spoke French, Italian, and Turkish fluently. She adopted a European way of thinking and acting, which was very different to other girls of her age back in Greece. Not only was she intelligent, multilingual, and cosmopolitan, but also had, as historians of that time have written, a unique beauty and charm. La Bella Greca is what they called her. With the outbreak of the Greek Revolution,
She left Dinos, where she had been living after her father's death in 1818, and moved to Mykonos, where she led the rebellion of the island against the Turks. After the victory, she spoke to the leaders of the fighters and said, "It is not important what I will become, as long as my country is free. I went into the revolution determined to give everything I have. I declare to you that as of today, my wealth is not mine. It belongs to our country. I will spend it all on her freedom. And after I've given everything I can for the holy cause of freedom, I will go to the battlefield of the Greeks to give even my life if it is needed." With ships, two of which she had equipped with her own expenses, she pursued the Turks who were ravaging the Cyclades. She also equipped 150 men to campaign in the Peloponnese and sent forces and financial support to Samos when the island was threatened by the Turks. Later, Mavrogenous sent another corps of 50 men to the Peloponnese, who took part in the siege of Kyklitsa and the fall of the town to the Greek rebels. Together, she spent money for the relief of the soldiers and their families, the preparation of a campaign to northern Greece, and the support of several Philippines. Mavrogenous led Enlightenment expeditions in Europe and addressed an appeal to the women of Paris to assist the Greeks. "I don't ask your intervention to force your compatriots to help us, but only to change the idea of sending help to our enemies," she wrote. The letters of Mandor Mavrogenous to the women of Paris led to significant financial help from the Philhellene women of France. Due to her activity and letters to the Philhellenic countries of France and England, she became legendary in Europe. Her portrait was printed and published in 1827 all over Europe. Everyone knew the face of Mandor Mavrogenous. Mavrogenous, however, experienced personal pain and suffering when her family distanced themselves from her because they disapproved of her choices. This affected her deeply, and she became depressed, poor, and lonely. She died in July 1840 of typhoid fever, alone and impoverished, having spent all her fortune for the War of Independence. The free Greek nation, the freedom of which was due in a significant measure to Mandor and her contribution, gave no thought to her for many years after her death. It was not until 1932, after initiatives from several parties, that some honour was bestowed on her officially. A statue with her face and bust was placed in the harbour of Mykonos. On the base of the statue were engraved the following words, which Mandor herself had once expressed: "I agapi tis patridos mou, I pistis istin thristia mou, I dipsa dikeas ekthikiseos, exiran din psichin mou, ke mou enespiran ton bothon ton makon." Meaning, love for my country, faith in my religion, the thirst for righteous revenge, pardon my soul, and so the desire for battle. The French military philanthropist and writer Maxime Rebord, who knew Mandor personally, speaks of her as having a kind personality combined with fiery patriotism. He describes her as having the love of country in all its purity, without a trace of self-interest, the absolute self-sacrifice, the most moving indifference for her personal future. It is clear that the heroines of 1821, of which Mandor is a strong example, took the struggle for Greek independence as a direct opportunity from God to transform their hardship into strength and virtue.
κύριο Ιωάννη Ψαρουμάκη, τον πρόεδρο της Χριστιανικής Ενώσεως, να μας κλείσει το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις. Ευχαριστώ, πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφέ. Νομίζω, όπως και ο Σβασνιότατος εξέφρασε πριν τη δική του γνώμη, άλλα έρχεσαι να πεις και άλλα βλέπεις και άλλα έχουν όλα μέσα σου. Η κοπέλα σήμερα των ομάδων και του τρίτου κύκλου μας έδωσαν ένα μάθημα. Όχι μόνο μια ποιότητα στην παρουσίαση αυτών που είδαμε στη σκηνή, όχι μόνο αυτά που με το ήθος τους τραγούδησαν, υποδίθησαν ρόλους των γενναίων αυτών ηρωίδων, αλλά και ένα μάθημα ιστορικό. Γιατί είμαι βέβαιος ότι πάρα πολλά από αυτά που είδαμε σήμερα για τις ζωές αυτών των ηρωίδων ήταν άγνωστα σε πάρα πολλούς από εμάς. Ήταν μια μοναδική ευκαιρία να δούμε ακριβώς ότι ο ρόλος της Ανδρείας γυναικός, όπως θα την περιγράφει από πολύ παλιά χρόνια π.Χ. η ίδια η Αγία Γραφή, Παλαιά Διαθήκη, η Ανδρεία Γυνή, η οποία είναι αυτή που δίνει δύναμη και στηρίζει όλο το σπιτικό, τον άνδρα και την οικογένεια. Πόσο σπουδαίο πράγμα να βλέπουμε αυτά τα παραδείγματα διαχρονικά να εκφράζονται στη φυλή μας με τα παραδείγματα αυτών των ηρωίδων που είδαμε σήμερα και γιατί όχι με την υπόσχεση αυτή που μας άφησαν στα τραγούδια που είπαν ότι και εμείς σαν και αυτές θέλουμε να μοιάσουμε. Συγχαρητήρια, Πολιτεία, για όλα αυτά που μας παρουσιάσατε σήμερα. Σήμερα μας έδωσαν αυτό το τόσο πολύ σπουδαίο παράδειγμα και μας έφεραν στη μνήμη μας αυτά τα διδάγματα της μεγάλης, της κέρυας σημασίας παίζει η γυναίκα μέσα στο σπίτι, αλλά και μέσα στο έθνος ολόκληρο, μέσα στο γένος, όταν από την κούνια το παιδί της δείχνει και διδάσκει αυτού του είδους τα διδάγματα. Να ευχαριστήσουμε βεβαίως την τοπική εδώ πέρα ενωρία κοινότητα των Αγίων Πάνων του Βέρνου με τους προϊσταμένους, τους ιερατούς προϊσταμένους, τον πατέρα Κύριο, τον πατέρα Χρήστο που είναι εδώ μαζί μας σήμερα και οπωσδήποτε όλους τους άλλους ιερείς συγχαρητήρια που μας είναι εδώ πέρα. Ευχαριστούμε βέβαια όλους εσάς τους γονείς, ιδιαίτερα αυτούς τους γονείς που είδαν και αναγνώρισαν πόσο σπουδαίο πράγμα είναι αυτή η εντρίφηση εις τις χριστιανικές ομάδες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας. Σας αρέσει την πρώτη να αναδοκατήσεις και τις ευθύνες της ζωής Καρισάνους, Αναστάσεως του Σαββουτά, καθώς προείπερε δε και νύμι τριώνιο ζει και μεγαέλιος. Και πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά πρωτίστως, αλλά και σε όλους τους άλλους πίσω που κάναν τόση μεγάλη δύναμη στη δουλειά για να μπορεί να έρθει μπροστά μας αυτό το μεγαλείο της ψήφιας. Thank you very much.